Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στο δικηγόρο που συνελήφθη για παράνομη υιοθεσία στην Θεσσαλονίκη. Ο Α αποκαλύπτει τις ταρίφες των χιλιάδων ευρώ για να πουληθεί ένα μωρό. Το δρόμο της δικαιοσύνης για σύσταση σε παράνομες υιοθεσίες κατ' επάγγελμα σε βαθμό κακουργήματος παίρνει ο 62χρονος δικηγόρος που συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος. Επιπλέον του επιβλήθηκε η καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ. Αφέθηκε ελεύθερος όπως και οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στην ανακρίτρια ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα των παράνομων υιοθεσιών και ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να βοηθήσει το εξωτήριο της γυναίκας που γέννησε καθώς γνωρίζει την βουλγαρική γλώσσα. Η παρουσία του ήταν παρουσία διερμηνέως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ταρίφα των παράνομων υιοθεσιών βρεφών από άτεκνα ζευγάρια αποκαλύπτει ο Α μετά τις καταγγελίες της πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη για την ύπαρξη κυκλώματος. 20.000 ευρώ για τα αγόρια και 17.000 ευρώ για τα κορίτσια. Τα ποσά εκτοξεύονται όταν το κύκλωμα αντιληφθεί πως οι υποψήφοι θετοί γονείς είναι ευκατάστατοι. Η ταρίφα παίζει ανάλογα με το αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Όταν είναι αγόρι είναι, όπως το λένε αυτοί, το εμπόρευμα πιο ακριβό. Ο σύνδεσμος του κυκλώματος στη Βουλγαρία αναζητά υποψήφιες μητέρες. Ο εγκέφαλος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αναζητώντας άτεκνα ζευγάρια από όλη την Ελλάδα. Το κύκλωμα συνεργάζεται με συμβολαιογράφους και δικηγόρους που νομιμοποιούν τις υιοθεσίες, ενώ έχει διασυνδέσεις με άτομα σε ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία για να γίνονται αθόρυβα υγιένες. Δίνουν ένα ποσό 4.000 στην κοπέλα, περίπου 10.000 κρατάει ο ηθήνων νους, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, συμβολογράφων και ενδεχομένως κάποια έξοδα διατροφής ή γιατρών. Πώς εντοπίζουν υποψήφιοι θετοί γονείς τα κυκλώματα, πόσα χέρια αλλάζουν τα βρέφη μέχρι να φτάσουν στην παράνομη υιοθεσία, σε ποιες τσέπες καταλήγουν τα χρήματα. Ο Βούλγαρος βρίσκει συνήθως ανήπαντρες μικρής ηλικίας στη Βουλγαρία, οι οποίες μένουν έγκυες εκεί και συνεχεία στους τελευταίους 2 μήνες έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τις κρατούν μέχρι να γεννήσουν σε διαμερίσματα. Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται πως έχουν γίνει τουλάχιστον 500 παράνομες υιοθεσίες.